Μετά την διακοπή ενός περίπου μήνα του πρωταθλήματος στην Super League 2, ο ΠΑΣ Γιάννενα αναχώρησε ήδη προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή την ομάδα του Λεβαδιακού. Και ο ορισμός του μάτς μόλις 3 ημέρες πριν διεξαχθεί προκάλεσε έκπληξη, όπως παραδέχθηκε ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, Αργύρης Γιαννίκης, ελπίζοντας ότι στο μέλλον η πληροφόρηση θα είναι πιο γρήγορη. Όσο για το αν αυτή η μεγάλη διακοπή του πρωταθλήματος μπορεί να αποβεί εις βάρος της ομάδας, ο κύριος Γιαννίκης σημείωσε ότι είναι ένας αστάθμητος παράγοντας για κάθε προπονητή και παίκτη, ώστε να μπορέσουν να ξαναμπούν σε ρυθμούς. Πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για ομάδες όπως ο ΠΑΣ Γιάννενα που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα. Πέρασε ένας μήνας σχεδόν. Για μένα πρωτόγνωρο, Τρίτη μαθαίνω ότι παίζουν Παρασκευή και αυτό πρωτόγνωρο για μένα. Εντάξει, προσπαθούμε τις εντάσεις να τις έχουμε εκεί πέρα που πρέπει να είναι. Αλλά ελπίζω στο μέλλον να έχουμε λίγο πιο μπροστά πληροφορία από ό,τι θα παίζουμε για να είναι πιο επιστημονικά τα πράγματα και να προετοιμάζουμε την ομάδα επιστημονικά στο παιχνίδι. Δεν δείχνει αυτά τα δείγματα η ομάδα στην προπόνηση και στα φιλικά δεν τα έδειξε. Αλλά στην ουσία δεν πάβει να είναι μια διακοπή από 4 εβδομάδες και είναι και αυτό ένα σταθμής παράγοντας που έχουν κάθε προπονητές και κάθε παίχτες για να μπουν πάλι σε ρυθμούς, σε πούσουν παιχνίδι. Έτσι, και λογικά ότι η διακοπή δεν φέρει σε καλό στις ομάδες που πάνε να πρωταγωνιστήσουν. Οι ομάδες που ξεκίνησαν αργότερα από την Μασία ίσως ωφελήθηκαν από τη διακοπή αυτή. Εμείς σίγουρα όχι, αλλά δεν πάβει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, είχαμε φιλικά, είχαμε καλές προπονήσεις και πάμε αισιόδοξα. Ο κύριος Γιαννίκης μίλησε για πολύ καλή ψυχολογία της ομάδας που έχει να αντιμετωπίσει αύριο έναν δύσκολο αντίπαλο, φιλοδοξώντας να πετύχει τη νίκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αγωνιστικά προβλήματα και τους τραυματίες, στα μάτς που έρχονται λόγω και του κυπέλου, ενώ υπογράμμισε πως το κλειδί της επιτυχίας για την αυριανή αναμέτρηση είναι η ομάδα να μπει σε ρυθμό, να έχει την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού, κάτι που είναι πάντα ο στόχος. Η ψυχολογία είναι πάνω. Έχουμε στην ουσία 12 παιχνίδια τώρα αίτητη. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τη Λάρισα, ασχέτως και αν είναι φιλικά, και αυτό είναι ένα δείγμα και ανεβάζει ψυχολογία. Πιστεύω ο τρόπος παιχνιδιού που έχουμε είναι αποδεκτός στους παίχτες και είναι αποτελεσματικός. Φάνηκε στα φιλικά, φάνηκε στα παιχνίδια τα επίσημα. Δυστυχώς δεν πήραν τη νίκη στην Παναγαϊκή. Και πάμε τώρα στη Λιβαδιά σε έναν δύσκολο αντίπαλο να το πάρουμε και πέρα το παιχνίδι. Είχαμε δει το παιχνίδι στη Βέρεια. Ήμουν και πέρα, είχα δει το παιχνίδι με τη Βέρεια στο κύπελο. Εντάξει, στο Πλανανιά έχουν παίξει ένα άλλο σύστημα, έχω παίξει 3-5-2. Προετοιμασμένοι είμαστε. Έχουμε και από εκεί την ανάλυση την έχουμε πάρει. Εντάξει, είναι ένα αντίπαλο που έχει καλού επιθετικού. Είναι ψηλή ομάδα, δυναμική ομάδα. Και αυτοί είναι προσδοκίες, έχουν πέσει κατηγορία. Εντάξει, αλλά και εμείς είμαστε αισιόδοξοι και καλά προετοιμασμένοι και πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Αγωνιστικά ο Σάντι Κρίσμαν είναι εκτός αποστολής, έχει ένα σπασμό και υγρό στο μύε που δεν του επιτρέπει να είναι στην αποστολή αύριο. Οι γνωστοί τραυματίες, ο Παναγιάς ήταν άρρωστος και αυτό σήμερα ξεκίνησε και αυτός δεν είναι στην αποστολή λόγω αρρώστιας. Αυτά και γνωστοί. Ελευθεριάδης και Λάσο. Σίγουρα προετοιμάζουμε 3 παιχνίδια σε 8 μέρες έχουμε στο πλάνο μας. Βάζουμε την τροποδέλεια στην εβδομάδα αυτήν. Σίγουρα θα κοιτάξουμε και οι εντάσεις να βγουν, να κοιτάξουμε τακτικά να είμαστε εκεί που θέλουμε. Σίγουρα δεν είναι το ωραίο τραυματίστηκε ο Σάντι Κρίσμαν και ελπίζουμε να είναι την επόμενη εβδομάδα του έχουμε και να έχουμε και πέρα μιλήσει παραπάνω. Αλλά σίγουρα κάνει προετοιμασμό μας να είμαστε κάθε παιχνίδι σοβαροί και σωστοί και όσο φρέσκοι γίνεται. Πάντα σε κάθε παιχνίδι που είχατε δει παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε αφομοιώσει ένα τρόπο παιχνίδι. Με τακτική ευελιξία βέβαια, έτσι δεν έχουμε παίξει διάφορα τακτικά συστήματα, αλλά ο τρόπος παιχνιδιού, τα πράγματα το βλέπουμε στο παιχνίδι είναι πάντα ίδια και αυτά προσπαθούμε να επιβάλλουμε σε κάθε παιχνίδι και κάθε αντίπαλο. Πιστεύω και τέτοιο θα δούμε. Θα δούμε και ποιοτικό παιχνίδι, θα είναι και δυνατά μακαρίσματα γιατί όσων έχουν δυναμικοί παίχτες της Λιβαδιάς και εμείς είμαστε ευέλικτοι. Κάτι στον διάμεσο περιμένω και ελπίζω εμείς να έχουμε τη ροή, το ρυθμό που θέλουμε για να μην μπλεχτούμε στα μακαρίσματα που σίγουρα είναι η Λιβαδιά σωματικά δυνατή. Το κλειδί για μας είναι να μπούμε εμείς σε ρυθμό, να έχουμε την κατοχή, να έχουμε το έλεγχο του παιχνιδιού. Αυτό είναι για εμάς που θέλουμε σε κάθε παιχνίδι και αυτό είναι στόχος μας. Και από την άλλη, εμείς πρέπει να προσέξουμε τα στημένα, επειδή είναι μια ψηλή ομάδα και έχει καλά στημένα. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Εντάξει, αλλά αυτά και στα χειριστήκαμε ως τώρα σχετικά καλά και πιστεύω, έχω εμπιστοσύνη απόλυτη στην ομάδα και στους παίχτες, θα το κάνουμε και αυτό στο επόμενο παιχνίδι.